Μια δεύτερη συνεχή χρονιά οργανώνεται η Eco Week ή αλλιώς Πράσινη Εβδομάδα, όπου αρχιτέκτονες, ακαδημαϊκοί και φοιτητές από κάθε γωνιά του κόσμου συνεργάζονται για την εξαγωγή νέων ιδεών και λύσεων για την οικολογική ανάπλαση της πόλης. Ο στόχος αρχικά είναι να βάλει, ας πούμε, το μικρόβιο του sustainable της αειφορίας σε όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο συνέδριο, αλλά και γενικότερα τα αποτελέσματα αυτά, επειδή είναι ανοιχτές οι εκθέσεις μας και στο ευρύ κοινό. Έτσι μπορεί ο καθένας λοιπόν να έρθει να παρακολουθήσει, να δει τα αποτελέσματα και ταυτόχρονα είναι ένας τρόπος να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Τα workshops αφορούν τον αστικό χώρο και την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπως την παραλία, το παλιό λιμάνι και τα κάμπ των προσφύγων. All parts of it should be focused to give the basics, which means the place, a better place to stay. Because I've been there, I stayed inside, and it's freezing. It's really freezing. But my thing is that what after that? If we give them nice places to stay, these people are getting depressed, and I think it's in no one's good for those people to get depressed. We need to provide them a life. We need to stimulate social life inside the camp for these months that they're staying. So they get integrated in the European life, but second, it will be less issues for the city. Την κατασκευή και ανάπλαση πάρκων στην καρδιά της πόλης σχεδιάζουν αρχιτέκτονες με στόχο να δώσουν χρώμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Σκοπός λοιπόν είναι να δοθεί ζωή στο πάρκο της Χάνθ, το οποίο είναι ένας σημαντικός πνεύμονας στην πόλη. Είναι ένα μεγάλο πάρκο το οποίο μένει ανεκμετάλλευτο σήμερα. Επομένως, ο βασικός στόχος αυτού του workshop είναι να προβούμε σε κάποιες ενέργειες, στις οποίες θα δώσουμε ζωή στο πάρκο, θα φέρουμε περισσότερα παιδιά, περισσότερες οικογένειες, θα δώσουμε χρώμα, θα ενισχύσουμε το πράσινο. Το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει την οργάνωση έως τις 12 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Κολεγίου Άκτο και στο περίπτερο 9 της Death Hill Expo.